Από πέρυσι μέχρι φέτος, που είναι και το δεύτερο συνέδριο, πραγματικά μπορεί να παρατηρήσει κανείς από τους εισηγητές και τα πανεπιστήμια προέλευσης των εισηγητών ότι το συνέδριο, για συνέδριο Μότσκιου πρέπει να μιλάμε, γιατί αυτό το συνέδριο έχει πολύ πάθος. Δεν είναι από τα συνηθισμένα συνέδρια που κάνουμε εμείς οι φιλόλογοι, ένα συνέδριο όπου το κριτήριο περισσότερο είναι άλλου τύπου. Λείπει αυτό που αυτό το συνέδριο έχει, πλεονάζον, δηλαδή πάθος. Και άνθρωπος του πάθους κυρίως είναι ο καλλιτέχνης. Ο Γιάννης έχει πολλές καλλιτεχνικές ιδιότητες και αυτή που κυρίως κινητοποιεί την παρούσα κατάσταση είναι ο λυρισμός. Και δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέγει ως θέμα για δεύτερη χρονιά την ποίηση. Έλεγα λοιπόν από την αρχή ότι η εκπροσώπηση των πανεπιστημίων, η προέλευση των δείχνει πόσο σωστά συνέλαβε αυτή την ιδέα και πόσο έπεισε ανθρώπους να έρθουν και να με ανακοίνωση σε αυτή τη συνάντηση. Εγώ είμαι μία από αυτές που για πρώτη φορά έρχομαι και θα έρχομαι κάθε φορά που θα βρίσκει ζεστασιά και ανταπόκριση το πάθος του Γιάννη του Μότσιου. Μπορώ να εγγυηθώ για την πλευρά του Πανεπιστημίου. Φέτος θα πρέπει να θεωρήσετε, το είπε ο Γιάννης, τα 200 ευρώ παραπάνω, πιο πολύ να το δούμε ως διάθεση του Πανεπιστημίου να συνεχίσει. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, αλλά σε μια εποχή όπου δεν έχουμε να θερμάνουμε τους φοιτητές, τα 200 είναι δείγμα αυτής της ζεστασιάς που ζητάμε. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, θα τα αντιμετωπίσουμε.